Ο στόχος μου αυτή την περίοδο... Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Πάμε να το δούμε τώρα μαζί. Η πρώτη χρονιά στη ζωή μου που έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ ότι κάθε Χριστούγεννα, επειδή στερούν όλο μου το χρόνο... Καλημέρα! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο μετά το vlog μας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο What I Eat in a Day μετά το vlog μας. Αλλά όχι το πρώτο βίντεο της νέας χρονιάς, γιατί δεν κρατιόμουν. Δεν κρατιόμουν και έλεγα να σας κάνω ένα βίντεο τώρα πριν αλλάξει ο χρόνος. Ένα βίντεο που ίσως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα περισσότερα σπίτια Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Ή κάνουμε τραπέζι σπίτι μας ή πάμε σε χριστουγεννιάτικα τραπέζια και έχουμε διάφορα φαγητά που μας μένουν και τις επόμενες μέρες τρώμε τα λεγόμενα leftovers, ό,τι έχει περισσέψει. Εγώ εννοείται πως δεν θα είχαν ευκαιρία να πάρω φαγητό από το σπίτι της μαμάς μου, κάποια πράγματα που δεν τα μαγειρεύω εγώ στο σπίτι μου, όπως το νουάτο μοσχάρι που μου κάνει στο φούρνο, όπως το μοσχαράκι τυλιγμένο με μελιτζάνα που δεν μαγειρεύω σπίτι, εγώ δεν μαγειρεύω μοσχάρι και ποτέ γιατί τρώω έξω. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να σας δείξω μια μέρα με leftovers. Προσέξτε όμως τώρα. Εκτός από το φαγητό leftovers, έχω πάρει μαζί και από το γλυκό που τους είχα πάει εγώ και δεν έφαγα, έχω πάρει μαζί αυτό εδώ το κομμάτι. Θα το δούμε όταν θα το φάω. Αυτό που σας έλεγα στο τελευταίο επεισόδιο του vlog μας, όσοι δεν έχετε δει να το δείτε, είναι σαν τσουρέκι. Έχει μέσα κανέλα και από πάνω αυτό είναι, πώς μου το είπε, γλάσο τυριού. Τέλος πάντων, εγώ την ημέρα των Χριστουγέννων δεν έφαγα, γιατί εκείνη ώρα δεν ήθελα. Είχα φάει και 2-3 μελομακάρονα, ήμουν μια χαρά. Αλλά επειδή το ήθελα αυτό το γλυκό πάρα πολύ, το πήρα να το φάω μια άλλη μέρα σπίτι. Φτάσαμε λοιπόν στην άλλη μέρα. Η ώρα είναι 10 το πρωί. Σήμερα δεν δουλεύω. Θα πάω προπόνηση. Οπότε την ημέρα θα την ξεκινήσω με ένα πολύ δυνατό πρωινό. Θα πάω προπόνηση κατά τη μία, σε 3 ώρες. Οπότε θέλω να φάω τώρα για να προλάβω να χωνέψω μέχρι εκείνη την ώρα. Πριν ξεκινήσω να σας λέω τι θα κάνω για πρωινό, καλά. Περισσότεροι που με παρακολουθείτε στενά το φαντάζεστε. Θέλω να σας πω ότι εντάχει ο στόχος μου αυτή την περίοδο είναι να είμαι ψηλοσταθερή στα κιλά μου. Δεν με νοιάζει αν θα είμαι γραμμάρια πάνω κάτω ή αν χωρίς να το καταλάβω χάσω και ένα κιλό. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι αυτό το σταθερό και το η απώλεια να είναι μόνο λίπους και να παίρνω μυϊκή μάζα και να μην χάσω μυϊκή μάζα γραμμάριο. Γραμμαρίο. Πριν τα Χριστούγεννα, την παραμονή, έκανα μία μέτρηση. Είχα να κάνω μέτρηση 2-3 μήνες, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά θα σας την αποκαλύψω στο Body Update 3, όπως και τους λόγους που θέλω να μείνω σταθερή στο βάρος μου και τους λόγους που δεν με νοιάζει, ας πούμε, που δεν έχασα απόλυτα ζυγαριά. Οπότε, θα ξεκινήσω με ένα πολύ καλό πρωινό, το οποίο θέλω να έχει αρκετή πρωτεΐνη. Ξέρω τι leftovers έχω πάρει από τη μαμά. Δεν θα τη ζυγίσω όλη μου την ημέρα, αλλά στο περίπου κάποια πράγματα θα τα ζυγίσω, κάποια στο περίπου, κάποια ξέρω να τα υπολογίζω. Δηλαδή, συνολικά στη μέρα μου ως ημέρα δεν θα έχω κάνει άθροισμα τι μάκρος έχω φάει. Δεν θα ξέρω ακριβώς τι πρωτεΐνη, τι υδατάνθρακα, τι λιπαράκι, τι σύνολο θερμίδων έχω φάει, αλλά με την εμπειρία μου καταλαβαίνω που περίπου είμαι. Δεν μετράω το σύνολο των ημερών μου εδώ και 2 μήνες. Πράγμα που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί ήθελα να καταλάβω ότι πια με την εμπειρία των τόσων χρόνων που μετράω, έχω καταλάβει πού μπορώ να τρώω μόνη μου χωρίς να μετράω και όχι μόνο να μένω σταθερή στο βάρος μου, αλλά να πηγαίνει καλύτερα η μυϊκή μου μάζα, να ρίχνω το λίπος μου κτλ. Την πορεία στο βάρος να παραμείνουμε σταθερή και έχοντας χάσει μυϊκά έχοντας ανεβάσει το λίπος. Πράγμα που δεν το θέλουμε. Αυτό ήταν μεγάλο πείραμα για μένα, για να ηρεμήσω ψυχολογικά μετά από όλα αυτά που ξέρουμε ότι έχω περάσει. Όσοι δεν ξέρουν ότι έχω περάσει, υπάρχει μια λίστα που λέγεται My Fitness Journey και τα body updates μου είναι εκεί. Και μπορείτε να βρείτε λίγο το story μου, εννοείται απαντάω σε ερωτήσεις. Ήτανε μεγάλη ανακούφιση για μένα να δω ότι έχω καταλάβει πια πώς μπορώ να τρώω και χωρίς να μετράω, γιατί έχουμε πει ότι ο στόχος μας δεν είναι όλη μας τη ζωή
κάθε μέρα να ζυγίζουμε και να μετράμε τα πάντα. Εκτός αν έχουμε πολύ συγκεκριμένο στόχο. Γιατί εγώ θα ξανά έχω συγκεκριμένο στόχο. Μετά το Μάρτι πάλι θα μπω στη διαδικασία να μετρήσω για 6 εβδομάδες με 8. Και μετά πάλι θα μπω στο... με το ένστικτο. Αυτά. Σας πολυλόγησα όμως και πάμε στο πρωινό. Η μέρα μου θα ξεκινήσει με μία ομελέτα με 4 σπράδια και ένα κρόκο. Συνήθως βάζω 3 σπράδια και ένα κρόκο. Όμως σήμερα, έτσι όπως έχω υπολογίσει την ημέρα μου, γιατί θα πάω γυμναστήριο, θα γυρίσω, θα μπω στο σπίτι, μάλλον αν όλα πάνε καλά, για μία ώρα και μετά θα φύγω να δω την αδερφή μου, η οποία θα μείνει Αθήνα για 2 μέρες ακόμα. Οπότε θέλω να τη βλέπω και θα γυρίσω το βράδυ να φάω κατευθείαν το βραδινό. Οπότε σε αυτό το ενδιάμεσο που θα είμαι σπίτι, θα φάω μία μπάρα πρωτεΐνης. Αυτό θα προλαβαίνω εκείνη την ώρα. Οπότε θα κάνω πιο μεγάλο το πρωινό, πιο μεγάλο το βραδινό, γιατί ενδιάμεσα δεν θα μπορώ να φάω. Οπότε θα κάνω 4 σπράδια, ένα κρόκο, μία φέτα ψωμί του τόστ. Κανονικά πρέπει να φάω 2 φέτες ψωμί του τόστ με αβοκάντο έτοιμο, παίρνω εγώ έτοιμο γουακαμόλι από τον Ιφαντή και την ομελέτα. Και μετά θα φάω την μπάρα πρωτεΐνης και μετά θα σας δείξω τι θα βάλω στο βραδινό. Κανονικά θέλω και κότατς σε όλο αυτό, αλλά δεν έχω. Γι' αυτό με το που κάνω το πρωινό μου θα φύγω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πολλά πράγματα δεν έχω, γιατί τόσες μέρες ήμουνα ό,τι να είναι. Όμως τώρα που θέλω να ξαναμπω λίγο σε προγραμματάκι, να φάω αυτά που έχω ανάγκη, δεν τελειώσανε τα vlog μας και μπορώ πια να αφιερώσω χρόνο και στην κουζίνα μου, θα το κάνω σωστά. Αλλά επειδή θέλω να φάω, να έχω χωνέψει ώρα 10 και 10, γιατί αν και περιμένω γύρω στο σούπερ μάρκετ θα πάει 12, καληνύχτα και δεν μπορώ να βγάλω προπόνηση. Θα μαγειρέψω τώρα με αυτά που έχω. Θα κάνω καφεδάρα, εννοείται. Θα ξεκινήσω από τον καφέ. Πρέπει να πλύνω τις κούπες μου επίσης. Οι κούπες μου, πού είναι η άλλη κούπα? Α, εδώ. Α, σε αυτή θα πιω. Ξεκινάω λοιπόν με την ομελέτα. 2 φέτες ψωμί για να πάρω υδατάνθρακα. Γιατί σκέφτηκα ότι και τον χρειάζομαι για ενέργεια για την προπόνηση. Και γιατί μετά, μέχρι το βραδινό ξανά, θα έχω φάει μόνο την μπάρα πρωτεΐνης που έχει βέβαια υδατάνθρακα. Αλλά όχι τόσο όσο να μου καλύψει συνολικά τις ανάγκες της ημερήσιας. Έτσι όπως έχω στο νου μου, αυτά που θα φτιάξω για σήμερα. Αν έτρωγα μία φέτα λιγότερη τώρα, θα έπρεπε να αναπληρώσω το βράδυ και το βράδυ θα μου πέσει πολύ μαζεμένο. Γιατί όπως καταλάβατε, το γλυκάκι το φάω μετά το βραδινό, πριν τον ύπνο. Εννοείται! Ακούστε τώρα τι σκέφτηκα. Επειδή δεν έχω κότατς, σκέφτηκα να βάλω Φιλαδέλφια την ώρα που θα ρίχνω την ομελέτα, την ώρα που θα τη ρίξω μέσα στο τηγάνι να ψηθεί. Στο ψωμί δηλαδή, πάνω στο ψωμί θα λείψω το γουακαμόλε και μέσα στην ομελέτα θα ρίξω τη Φιλαδέλφια. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, πάμε να το δούμε τώρα μαζί. Δεν το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω τι θα βγει. Thank you.
Για να δούμε τι έφτιαξα, παιδιά, έτσι όπως φαίνεται. Φαίνεται καταπληκτικό και είναι. Γιατί είναι λιωμένη η Φιλαδέλφια έτσι ενδιάμεσα. Πώς δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Άκου τώρα. Να είδατε, ας πούμε, το γουακαμόλε το ζύγισα. Φιλαδέλφια δεν τη ζύγισα, δεν ξέρω πόσο έβαλα. Καταλαβαίνω στο περίπου. Επίσης, γενικότερα φροντίζω να μην παίρνω full fat πράγματα. Δεν έχω λιπαρά στο σπίτι. Ιδιαίτερα για να μπορώ να φάω π.χ. το γλυκό μου το βράδυ. Δηλαδή αυτή η Φιλαδέλφια είναι η active που έχει 7% λιπαρά. Κάποιος μου είπε ότι έχει βγει και με 3%. Δεν την έχω δει. Τώρα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ θα το ξανακοιτάξω. Φοβερό. Να μια παραλλαγή. Αυτό που σας έχω δείξει στο τελευταίο What I Eat in a Day. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου και μεγάλο γεύμα. Τα λέμε μετά την προπόνηση. Τελικά θα πάω πρώτα γυμναστήριο και μετά θα πάω σούπερ μάρκετ, γιατί έπιασα εδώ την κουβέντα, έκανα κάτι δουλειές, κοιτούσα από εδώ από εκεί και η ώρα έχει πάει 12 και θέλω να πάω γυμναστήριο τώρα που ακόμα είμαι χορτάτη και έχω ενέργεια και. Οπότε στο γύρνα θα περάσω από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, μην φανταστείτε, έχω κάνει μια λίστα, δεν θυμάμαι τι θέλω να πάρω. Θέλω να πάρω σίγουρα ψωμί του τοστ, τυράκι του τοστ. Για δύσκολες καταστάσεις να μην τρώω βλακίες, να κάνω έστω ένα τοστ με ένα αυγό μέσα και να τελειώνει υπόθεση. Θέλω να πάρω, μου ήρθε να κάνω κολοκυθό σούπα για να έχω ένα ενδιάμεσο σνακ μες τις ημέρες. Να βάλω έτσι, να παίρνω βιταμίνες, να βάλω σέλερι, να βάλω πράγματα. Και θέλω να πάρω τέτοια, άκου τώρα τι με βρήκε. Ναι, να κάνω έτσι να έχω για 3-4 μέρες, να έχω στο τάπερ και να βάζω, καταλάβατε. Κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Έχω λίστα. Θα τα δω μετά. Και γυρνώντας, πάω την πρωτεϊνούλα μου. Η αδερφή μου δεν ξέρω ακόμα αν θα τη συναντήσω. Παιδιά, μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Σας κάνω το What I Eat in a Day vlog, αλλά τι να σας πω. Έχει έρθει το παιδί εδώ πέρα για 5 μέρες. Προσπαθεί να κάνει κάποιες δουλειές που θέλουμε. Με δικηγόρους και συμβολιογράφους και κάτι τέτοια. Και είναι όλοι ναι, όχι, αλλά αυτή την ώρα. Όχι, τη το αλλάζει, αλλά την άλλη ώρα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και εγώ να τη δω 2 μέρες που θα μείνει ακόμα. Jesus. Μόλις μπήκα σπίτι, καθίστε γιατί εδώ είμαι επικίνδυνη, δεν βάζω ποτέ το μπουκάλι νερό δίπλα στο λάπτοπ. Anyway, μόλις μπήκα σπίτι από προπόνηση σούπερ μάρκετ, στο οποίο πήγα σαν την τρελή και έφυγα σαν την τρελή, οπότε δεν πήρα υλικά για κολοκυθό σούπα. Πήρα μόνο τα βασικά, γιατί με πήρε η αδερφή μου και πρέπει σε μία ώρα να είμαι το... να τη συναντήσω τέλος πάντων σε ένα μαγαζί. Οπότε πήρα βασικά πράγματα από φαγητά, αυγά, κότατ, τι ψωμί, τίποτα άλλο και πήρα και ένα σαμπόνι για τα μαλλιά και ένα σουτσότι για τα μαλλιά. Ούτε λάδι δεν πήρα, ξέχασα. Τέλος πάντων, όποιος βιάζεται, αυτά γίνονται παιδάκια. Αλλά δεν πειράζει, θα ξαναπάω. Τι να κάνω τώρα, προσπαθώ να προλάβω να δω την αδερφή μου. Όσο γίνεται. Οπότε τώρα, τι θα φάω μέχρι να γυρίσω το βράδυ. Το πιο basic ever, το πιο γρήγορο ever, γιατί πρέπει σε μισή ώρα να φύγω από το σπίτι. Οπότε δεν προλαβαίνω, όπως καταλαβαίνετε. Και τι θα φάω? Μπάρα πρωτεΐνης. Που θα πάρω πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και λιπαρά. Κανονικά, μετά την προπόνηση, δεν χρειαζόμαστε τα λιπαρά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδατάνθρακα, γρήγορης διάσπασης και πρωτεΐνη. Αλλά μην τρελαθούμε, παιδιά. Δεν είμαστε αθλητές, επαγγελματίες. That's life, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δηλαδή, δεν θα θυσιάσω τώρα το να δω την αδερφή μου για να κάτσω να κάνω ένα γεύμα άλλο. Οπότε θα φάω την μπάρα μου, θα είμαι πένα και θα γυρίσω το βράδυ και θα φτιάξω τα υπόλοιπα. Αυτό είναι. Δηλαδή, πρέπει λίγο ναι, με να έχουμε το νου μας τι θέλουμε να φάμε και να τρώμε σωστά, αλλά λίγο να είμαστε και ευέλικτοι και να μπορούμε να το προσαρμόσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι μέρες είναι τέτοιες. Που έχουμε εξόδους, που έχουμε επισκέψεις, που έχουμε συγγενείς που έχουν έρθει ίσως από αλλού. Καλή ώρα εμένα τώρα. Ψήθηκε η μπάρα. Έγινε εδώ αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό. Περιμένετε να βγάλω πυρούνι. Να δείτε τι γίνεται τώρα. Όπως είναι αυτό εδώ έτσι, έχει λιώσει. Απίθανο. Έχετε σκεφτεί ποτέ? Το έχει κάνει κανείς να δοκιμάσει την μπάρα πρωτεΐνης να την ζεσταίνει? Βέβαια, η μπάρα πρωτεΐνης πρέπει να είναι καλή για να είναι ωραία. Κάποιες είναι τελείως fail. Αυτές που παίρνω εγώ που my protein είναι τρομερές.
Και εννοείται πως με ακολουθείτε στο Instagram, γιατί 2-3-4 φορές το μήνα έχω κωδικό για να τα παίρνετε με έκπτωση. Μέχρι και 50% βάζουμε. 40, 42, 47 είναι τα πιο συνήθη. Τι να λέμε τώρα. Και μπαίνω κατευθείαν για ντουζ, ντύνομαι και έφυγα. Θα κάνω και καφέ, αλλά αυτά πάω να βρω την αδερφή μου, θα πιούμε καφέ έξω. Στο τρέξιμο, αυτό το αγαπημένο μου γεύμα και το κύριο το αφήνω για το βράδυ που γυρνάω σπίτι και τρώω την ησυχία μου. Έλα αγάπη μου, έχεις μιλήσει καθόλου με την αδερφή μου? Και θα πάμε τώρα μου έστειλε μήνυμα να δω που είναι και τα λοιπά. Και τώρα θα ταΐσω το πέμπι και θα ξεκινήσω μάλλον για Βέρντε. Αυτό ήθελα, επειδή είναι στο μετρό και δεν τη βρίσκω. Ποιο είναι το Βέρντε, αυτό το πιου Βέρντε που λέμε? Αυτό το πιου Βέρντε, ναι. Εντάξει, ναι, έγινε αγάπη μου, φιλάκια, γεια γεια. Συνεννοηθήκαμε. Τέλειο. Επειδή θα βρεθούμε νωρίς στο μαγαζί, 5 ώρα, 99% θα πάρω διπλό καπουτσίνο. Δεν το μετράω το γάλα και βάζω κανονικό γάλα. Αν όλη η υπόλοιπη διατροφή στην ημέρα, γενικά το λέω, ακόμα και σε έλλειμμα να είστε ή σε συντήρηση, αν είναι μετρημένη, το να πάρετε ένα καπουτσίνο διπλό δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, με ρωτάτε τι γάλα βάζεις, αν βάζω low fat. Καμιά φορά του λέω low fat, καμιά φορά όχι. Αν βάζω φυτικό, δεν βάζω φυτικό. Θέλω ωραίο το αφρόγαλο. Βέβαια, το τι καφέ θα πάρω, γιατί όποιος με ξέρει από παλιά ξέρει ότι ο αγαπημένος μου είναι ο Αμερικάνο, εξαρτάται από το μαγαζί. Γιατί κάποια μαγαζιά έχουν τραγικό αφρόγαλο, τραγικό γάλα, δεν μου αρέσει καθόλου, οπότε εκεί προτιμώ να πιω Αμερικάνο. Ή αντίστοιχα, μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ ο Αμερικάνος τους, ο καφές. Λοιπόν, έτοιμοι. Αλλά αφού αγαπάμε τα βλογκάκια εμείς και εγώ και εσείς, λέω να σας δείξω και τι έχω βάλει. Έχω βάλει αυτό το παντελόνι καμπάνα με αρβιλάκι από μέσα, αυτή την μπλουζίτσα εδώ που έχει αυτό το ιδιαίτερο στο νόμο, και θα βάλω και το παλτό μου τώρα. Λοιπόν, εδώ φαίνεται καλύτερα η μπλουζίτσα. Το τζινάκι είναι straight η γραμμή του, και έχω βάλει το αρβιλάκι από μέσα και θα βάλω και αυτό εδώ το παλτό. Νομίζω είναι Ζάρα όλα, εκτός από τα αρβιλάκια που είναι τα κλασικά Dr. Martens. Αυτό είναι πάρα πολύ μακρύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ μακρύ γιατί εγώ είμαι κοντούλα. Έφυγα για διπλό καπουτσίνο και γυρνάω να κάνουμε το γεύμα μας το κύριο και να μείνει το, για το βράδυ το τσουρεκό γλυκό που ανυπομονώ ήδη. Τρελαίνομαι, ήδη. Μόλις μπήκα σπίτι, η ώρα είναι 7.30. Η λέξη πεινάω δεν αρκεί για να περιγράψει αυτό που νιώθω. Λιμοκτονώ, υποφέρω. Έχω κάνει και προπόνηση και είμαι με την μπάρα. Οπότε, πριν να αλλάξω, θέλω να βάλω το φαΐ να γίνεται, θα σας δείξω αμέσως τι και πώς, ώστε όσο γίνεται να αλλάξω τα ρούχα μου και να κάτσω να φάω. Λιμοκτονώ, πεινάω. Τι έχουμε λοιπόν να φάμε? Λοιπόν, σας δείχνω, για να καταλάβετε πώς θα φάω λίγο και αύριο, τι πήρα από τη μαμά. Από υδατάνθρακα, η μαμά είχε κάνει τις πατατούλες μόνο και σουφλέ. Εγώ σουφλέ δεν τρώω. Δεν τρελαίνομαι, δεν γουστάρω πολύ λιωμένα τυριά, κρέμες γάλακτος και τέτοια. Όχι από θέμα δίαιτας, δεν είναι το στυλ μου. Δεν μ' αρέσει, νιώθω ότι κάπως μου κάθονται βαριά, δεν μπορώ να τα επεξεργαστώ, δεν γουστάρω. Γι' αυτό το λόγο και όλα σε μακαρονάδα, προτιμώ πάντα τις κόκκινες σάλτσες και όχι τις λευκές, δηλαδή ότι έχει κρέμα γάλακτος, μου κάθεται βαρύ. Με τρώει, δεν το τρώω, δεν περνάω καλά ρε παιδί μου. Οπότε, πάει αυτό. Είχε και πατατούλες, της λέω μαμά δεν θα σου πάρω τις πατατούλες, που μείνανε λίγες πατατούλες, γιατί μπορώ να φτιάξω μόνη μου είτε πατατούλα είτε ριζάκι. Πήρα λοιπόν, πώς να σας το δείξω τώρα, θα σας το δείξω αμέσως, θα κατεβάσω κάμερα, δεν θα με βλέπετε, θα ακούτε μόνο. Λοιπόν, πήρα αυτά τα δύο κομμάτια μοσχάρι με τη λιγμένη μελιτζάνα και έχει κόκκινη σαλτσούλα. Πήρα 1, 2, 3, 4, 5 κομμάτια νουά, τα οποία το βλέπετε είναι μικρό το κομματάκι, το μοσχάρι, το νουά, το άπαχο, το πιο άπαχο κομμάτι. Εδώ, προσπαθώ παιδιά, ελπίζω να τα βλέπετε ok. Εδώ είναι κάστανα και μανιτάρια που ήταν μαζί με αυτό, αλλά το βλέπετε ότι είναι τελείως στεγνό το κρεατάκι. Και αυτή είναι μια κοτοσαλάτα που κάνει η μαμά με μαγιονέζα, αυγό, η οποία μαγιονέζα η μαμά παίρνει
αυτή που τις έχω πει εγώ, που την δίνουμε και στις διατροφές μας σε όποιον θέλει, τη Lighter Than Light που έχει 3% λιπαρά, τίποτα, και ξεψαχνισμένο στήθος κοτόπουλο. Οπότε έχω κρεατάκι. Τι μου μένει? Ο υδατάνθρακας. Τι θα κάνω σήμερα λοιπόν από όλα αυτά? Εδώ στο κενό είχα πάλι κομματάκια μοσχάρι που τα έφαγα εχθές. Λοιπόν, τι θα φάω εδώ τώρα? Σήμερα, επειδή θέλω να φάω το γλυκό το τσουρεκένιο που σας έδειξα, το οποίο είναι ένα τίμιο κομμάτι, λέω να φάω 3 κομματάκια μοσχαράκι νουά με λίγο καστανάκια μανιτάρια και τη μισή κότο σαλάτα και λίγο ριζάκι θα βράσω. Και αύριο, που δεν θα κάνω βίντεο, σας το λέω από τώρα, που δεν θα έχω το μεγάλο το κομμάτι το τσουρέκι με το γλάσο και όλα αυτά, θα φάω το μοσχάρι που είναι τυλιγμένο με τη μελιτζάνα που έχει έτσι λίγο παραπάνω λιπαράκια και σαλτσούλα και τέτοια, πάλι με ριζάκι, και θα φάω για γλυκό 2 μελομακάρονα. 2 μελομακάρονα μπουκίτσες. Μισό. Τα μελομακάρονα είναι αυτά που είχα από όταν γυρίσαμε το βίντεο day 20 ήτανε. Φανταστείτε τώρα πόσο πίσω. Κοίτα πόσο είναι το μελομακάρονο. Κοίτα πόσο είναι. Πώς να σας το δείξω. Είναι μικρότερο από τον αντίχειρά μου που έχω και μικρά χεράκια. Πόσο μικρό είναι το μελομακάρονο. 2 τέτοια μας κάνουν ένα κανονικό μελομακάρονο. Οπότε αύριο το βράδυ που θα φάω αυτό για γλυκάκι, θα βάλω και παραπάνω υδατάνθρακα. Ενώ σήμερα που έχω αυτό το γλυκό, το οποίο είναι ένα τίμιο κομμάτι, θα σας το δείξω μετά και στο πιάτο, θα βάλω λίγο λιγότερο ρύζι από αύριο. Τώρα, επειδή εγώ έχω έναν έτσι ψυχαναγκασμό, θα ζυγίσω περίπου 50 γραμμάρια ρύζι. Αν τα πετυχαίνω, αλλά θα τη βάλω τη ζυγαριά, γιατί με νοιάζει, θα βάλω το κατσαρολάκι πάνω στη ζυγαριά. Αυτό θα κάνω για σήμερα. Και αυτό θα είναι το φαΐ μου για σήμερα. Και δεν είναι πολύ. Κανονικά πρέπει να φάω και περισσότερο, αλλά η μέρα μου σήμερα ήταν αυτή που όλη τη μέρα έλειπα. Έφαγα ένα πρωινό γερό, έφαγα στη μέση την μπάρα και θα φάω τώρα το βραδινό. Δεν είναι πολύ αυτό για μένα. Πάντα σας λέω ότι στα What I Eat in a Day σας δείχνω ποσότητες που αντιστοιχούν σε μένα. Στους στόχους μου, στο σώμα μου, στη μυϊκότητά μου, σε όλα αυτά. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Επίσης, μην νομίζετε ότι όσο μειώνετε το φαγητό, τόσο θα χάνετε. Γιατί όσο μειώνουμε το φαγητό, μειώνεται ο μεταβολισμός. Η πολυτουργή δεν μειώνεται, διότι για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει το κάθε σώμα, από δραστηριότητα, από μυϊκότητα, από, αν του δίνεις λιγότερο από όσο πρέπει, αν του δίνεις λιγότερο, κάνει save ενέργειας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες σου. Πολύ χοντρικά. Οπότε, εγώ πάντα με βάση την προπόνηση που έχω κάνει σήμερα, τη μυϊκότητά μου και όλα αυτά, δεν το λες και πολύ φαγητό αυτό, αλλά επειδή είναι κάποια πράγματα πιο λιπαρά που τρώμε αυτές τις μέρες, είναι και λιγότερη ποσότητα. Όπως καταλαβαίνετε, αν θες να πιάσεις 1800 θερμίδες με πάστα, θα φας απλά όλη μέρα 2 πάστες. Αν πιάσεις 1800 θερμίδες με καθαρό φαγητό, είναι πάρα πολύ φαγητό. Αυτά χοντρικά. Οπότε, βγάζω κατσαρολάκι. Σε κάποιο What I Eat in a Day σας μεταφέρω. Σε κάποιο What I Eat in a Day δείχνω πως κάνω το ρύζι. Τώρα δεν θα σας το πω αναλυτικά, αλλά θα σας πω το μυστικότερο, το καλύτερο όλων. Βάζω εγώ κύβο μάτζι. Κότας. Όχι ένα ολόκληρο, ανάλογα τι ποσότητα ρυζιού βάζω πάντα, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ τη ζυγαριά μου. Θα βάλω το κατσαρολάκι πάνω. Παίρνω το ρυζάκι μου, τον μπασμάτι. Θα βάλω στο περίπου 55 γραμμάρια, έβγαλα και το καπάκι, 55 γραμμάρια υδατάνθρακα. Και λίγος είναι, αλλά δεν πειράζει. Και το βάζω να βράζει και έφυγα για να αλλάξω και σας δείχνω κατευθείαν το πιάτο έτοιμο. Έτοιμο το φαγητό. Τώρα τι δεν θα ξεχάσουμε να βάλουμε? Εγώ που τρελαίνομαι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και φυσικά φρέσκο ελαιόλαδο, το οποίο και θα το ζυγίσω, εννοείται. Έτσι στο περίπου τώρα. Εννοείται πως δεν έχω ζυγίσει όλη μου τη μέρα, αλλά να μην βάλω και 3 κιλά λάδι. Τέλειο. Έτοιμο το πιάτο. Ένα κοντινό να το δείτε. Ένα πολύ ωραίο κοντινό να το δείτε. Κοτοσαλάτα.
ριζάκι μπασμάτι, νουά μοσχάρι, στεγνό και πεντακάθαρο και κάστανα με μανιτάρια. Ολοκληρωμένο, τέλειο πιάτο. Και αμέσως μετά το γλυκάκι μας, αυτό το τσουρεκοϊδές, μέσα έχει κανέλα και γλάσο τυριού. Όχι, πείτε μου, δεν ήταν πάρα πολύ απλό, ταυτόχρονα ισορροπημένο, ολοκληρωμένο, έχουμε την πρωτεϊνούλα μας, έχουμε τη λιπαρά μας, έχουμε τον υδατάνθρακά μας, έχουμε και το γλυκάκι μας. Δεν είναι ακραία ποσότητα, καλά η μέρα μου σήμερα παίζει να έχει ελάχιστο φαγητό. Anyway, δεν με αγχώνει για τις ημέρες, γιατί όλο και κάπου ίσως τσιμπάω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό ήτανε. Και το γλυκάκι μας και την καθαρή μας την τροφούλα και τα σπράδια μου το πρωί, την ομελέτα μου με το ψωμάκι μου και το αβοκάντο. Όλα όσο τόσο όσο πρέπει. Και έτσι δεν στερήσε τίποτα, γιατί αν έλεγα «Α, δεν κάνει να το φάω αυτό», τίμιο, τίμιο κομμάτι. Τίμιο κομμάτι, βλέπετε. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο νόστιμο είναι. Αν έλεγα «Όχι, όχι, όχι, δεν θα το φάω», θα ερχόταν η Κυριακή, η μέρα της Πρωτοχρονιάς, η μέρα των Χριστουγέννων, που θα έπεφτα με τα μούτρα και θα έφαγα ό,τι γλυκό υπήρχε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου που έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ, που τρώω τόσο όσο τα γλυκά, που δεν με πόνεσε το στομάχι μου τα Χριστούγεννα, ειλικρινά, που έφαγα, είχαμε γλυκά, είχαμε δύο τσουρέκια τέτοια, ένα σοκολατένιο, ένα με κανέλα, είχαμε κάτι άλλα πράγματα, σοκολατάκια στο τραπέζι, μελομακάρονα. Και πρώτη φορά έφαγα δύο μελομακάρονα και ήμουνα κομπλέ. Και δεν είπα, αχ, πρέπει να τα φάω όλα, γιατί κάθε Χριστούγεννα, επειδή στερούν όλο μου το χρόνο πράγματα, τις μέρες που μπορούσα να φάω, ξέρουμε όσοι έχετε περάσει από κατάσταση υπερφαγικών επεισοδίων, ανορεξίας και όλα αυτά, με νιώθετε, είμαι πολύ σίγουρη, έπεφτα με τα μούτρα. Να προλάβω να φάω όλες αυτές τις γεύσεις που θέλω να δοκιμάσω τα γλυκά, γιατί καμία άλλη μέρα δεν επιτρεπόταν να τα φάω. Ενώ τώρα που τα τρώω και τις υπόλοιπες μέρες, τρώω τόσο όσο. Και είμαι και χαρούμενη και ψυχικά. Μπορεί να μην έχω το πιο στεγνό σώμα που είχα ποτέ, αλλά δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ όσον αφορά το κομμάτι διατροφής, ψυχικής υγείας, πάνω στο θέμα φαγητό και όλα αυτά. Έχω φτιάξει τη σχέση μου με το φαγητό απόλυτα. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που μετράει. Το σώμα λίγο πάνω, λίγο κάτω, όταν υπάρχει μία δομή, που η δομή είναι η μυϊκότητά του, όταν το έχεις χτίσει, 2% πάνω το λίπος, 2% κάτω το λίπος, οκ. Okay. Άλλες περιόδους της ζωής μας μπορεί να είμαστε λίγο πιο στεγνοί, άλλοι λίγο πιο παραπάνω λίπος. Όταν μιλάμε τώρα για μονάδες και πάντα μέσα στα υγιή όρια, that's okay. Αυτά. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Αυτό ήταν το σημερινό What I Eat in a Day leftovers από τις γιορτές και λίγο αναμπουμπούλα. Είπα να σας το κάνω γιατί έρχεται και πρωτοχρονιά και μπορεί αντίστοιχα από τα τραπέζια της πρωτοχρονιάς να σας μείνει φαγητό και να το διαχειριστείτε. Σας είπα τι θα φάω και αύριο. Αύριο θα φάω το άλλο κομμάτι. Πάλι θα προσπαθήσω να έχω σίγουρα πάρει πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα μου. Τον υδατάνθρακα δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Τον θέλουμε ο υδατάνθρακας και αυτό εδώ το ωραίο μας κρατάει το ποπό στη θέση του. Πολύ τώρα παιδικά σας το λέω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε ένα ακόμα βίντεο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ξαναζεστάνω το φαΐ μου λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων, γιατί εγώ το φέρω και ζεστό. Μισό. Για να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε άλλο ένα βίντεο. Σας το έδωσα μέσα στο Δεκέμβρη για να μην πάθετε μεγάλη στέρηση μετά τα vlog μας. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Δεν ξεχνάτε ποτέ να κάνετε subscribe, να πατάτε like, με στηρίζετε πάρα πολύ και είναι δωρεάν. Και να στέλνετε το βίντεο σε όποιον νομίζετε ότι θα του φανεί χρήσιμο κυρίως και σε όποιον νομίζετε εσείς. Και όποιος θέλει, όποιος με συμπαθήσει, όποιος με αγαπήσει, μένει στο κανάλι και δεν ξέρω αν θα βγει. Αυτά. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ. Πάω να φάω πίνα. Ω, έφτασε η ώρα 8 και 10. Δεν ξεθόλωσε, αλλά το είδατε. Γεια! Yeah.